Στα γόνατα. Το λέω ίσως όχι μόνο με καμάρι, αλλά και με μια δόση έτσι, εγωισμού, ότι η εκπομπή, όπως και το τραγούδι, που εδώ και 15 χρόνια και περισσότερο βγαίνει από την ΕΤΡΙΑ, είναι η μοναδική εκπομπή που αφορά την αυθεντική ελληνική λαϊκή παράδοση. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των αναζητήσεων βρεθήκαμε στην Τηθωρέα, στον Παρνασσό, ένα χωριό που δεν το ξέραμε. Το ξέραμε μόνο από την ιστορία και από την αρχαιολογία, με τις περίφημες αρχαιότητές του, με τον Ανδρούτσο, με τη σπηλιά του Ανδρούτσου. Και στη συνέχεια ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν τρία πολύ σημαντικά λαϊκά δρόμενα και θύματα της αποκριάς, όπως είναι το Γαϊτανάκι, όπως είναι το ΕΙ, που αυτή τη στιγμή ήδη βλέπουμε πίσω με τις αναμένες φωτιές, όπου είναι διαβατήριο έθιμο, δηλαδή ουσιαστικά πηδάνε πάνω από τις φωτιές και μεταβαίνουν από τη μία περίοδο του χρόνου, από το χειμώνα δηλαδή, στην άνοιξη, στην ανθοφορία, στην καρποφορία. Όλα έχουν μια αρχαιολινική καταγωγή και είναι αρχαιολινικές επιβιώσεις. Και το άλλο έθιμο είναι το έθιμο του γάμου, που επίσης είναι πολύ σημαντικό και θα λέγαμε πολύ σήμαντο, διότι και αυτό έχει την καταγωγή του από την απότερη αρχαιότητα, δηλαδή από την εποχή ακόμη που ήθελε η μυθολογία και το ελληνικό πάνθεο την Δήμητρα να συνευρίσκεται με τον Πλούτονα. Και μέσα από την παρουσία, την εξάμηνη της Δήμητρας στη γη, να υπάρχει καρποφορία και να υπάρχει αυτή η ευημερία στους ανθρώπους και στους κατοίκους. Έτσι λοιπόν ήρθαμε και καταγράψαμε τα έθιμα αυτά για να τα μεταδώσουμε στα πλαίσια της εκπομπής μας, που όπως είπαμε εδώ και 15 χρόνια μεταδίδεται από την ΕΤΡΙΑ στις 12 η ώρα κάθε Κυριακή. Συνήθως οι σύλλογοι που οργανώνονται πολλές φορές έχουν μια λέξη που με ενοχλεί. Εκπολιτιστικός, λέει, σύλλογος. Μα γίνεται ένας εκπολιτιστικός σύλλογος να εκπολιτήσει ποιους? Βρήκα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την πρόταση, την άποψη αν θέλετε, αλλά και τη φιλοσοφία, αυτή την κίνηση που κάνουν εδώ οι νέοι στο χωριό, στην Τηθωρέα. Αντίλαλος τη λένε. Μα το σκεπτικό και μόνο ότι λέει, εσείς οι νέοι που ζούσατε πια στα μεγάλα αστικά κέντρα και που έρχεστε πίσω στο χωριό μας, ελάτε, αυτοδιατεθείτε, εκτονωθείτε, κάνετε ό,τι νομίζετε και στο τέλος, άμα δεν μας γουστάρετε και δεν γουστάρετε την κίνησή μας, γεια σας, φεύγουμε. Αυτή η κίνηση είναι πολύ σύμφωνη, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους νέους να εκφραστούν με το δικό τους δημιουργικό τρόπο και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν νέους καινούργιους διάβλους επικοινωνίας ανάμεσα στην πραγματικά πολύ σημαντική νεολαία της ελληνικής επαρχίας. Η εκπομπή θα μεταδοθεί την Κυριακή της Τηρινής, δηλαδή την Κυριακή πριν την καθαρή Δευτέρα. Που σημαίνει ότι θα επαναληφθεί και πάλι, γιατί οι εκπομπές μας, όπως ξέρετε, επαναλαμβάνονται και θα επαναλαμβάνονται, γιατί, όπως είπαμε και από την αρχή, είναι αξιόπιστες, καταγράφουν την παράδοση όπως ακριβώς και σήμερα, ναι, τη 2013 αποτυπώνεται. Και γι' αυτό το λόγο ευελπιστούμε ότι θα είναι εκπομπές οι οποίες θα παραμείνουν ως παρακαταθήκη του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού.